Γεια σας παιδιά, Τεύκος 26, Οκτώβριος 1986, 240 δραχμές η τιμή. Έχουμε το πλήρες τεστ για το Spectrum Plus 2, το πήραν στα χέρια τους. Νέα σειρά Z80 Graphics, PCW Show, το show που έγινε στο Λονδίνο, αφιέρωμα το σπίτι του αύριο και 3 χρόνια Pixel. Κλείσαν 3 χρόνια Pixel τον Οκτώβριο, κυκλοφόρησε το 83. Και προχωράμε να δούμε τι περιέχει μέσα το περιοδικό. Έχουμε τις διαφημίσεις, τα MSX όπως βλέπουμε εδώ πέρα, και το πλαίσιο που υπάρχει ακόμα αυτό το κατάστημα. Φάκελος MSX Philips, όσα πρέπει να γνωρίζετε για το πρότυπο MSX. Τι λέτε, περιφερειακά Philips. Βλέπουμε οθόνες, χειριστήρια, κασιτόφωνο, εκτυπωτές. Εδώ έχουμε τα περιεχόμενα του Pixel. Αφιέρωμα Home Controlling, όπως ελέγχουμε το σπίτι μας. Το τεστ για το Spectrum, η σελίδα του αρχαρίου. Και άλλα θεματάκια πολλά. Διαφήμιση εδώ Μικρόπολης. Και δισκέτες εδώ η Maxell. Στα νέα του Pixel, ο άρχης συντάκτης μας λέει το μήνυμά του. Φίλοι αναγνώστες, αυτόν τον μήνα, όπως ήδη θα μάθατε, το Pixel έχει τα γενέθλιά του. Συμπληρώνονται 3 χρόνια από τον Οκτώβριο του 1983 που το πρώτο τεύχος έκανε δειλά την εμφάνισή του, μόνο με προγράμματα, σκοπεύοντας να καλύψει την υποανάπτυξη τότε αγορά των Home Micros. Γρήγορα το τριμηνιαίο τεύχος έγινε διμηνιαίο και χάρη στην αγάπη και το ενδιαφέρον που δείξατε κατόρθωσε να γίνει σήμερα το περιοδικό που όλοι ξέρετε. Το τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας λοιπόν είναι εμπλουτισμένο με ειδήσεις από την ελληνική και διεθνή αγορά, καθώς ο Σεπτέμβριος ήταν πλούσιος σε γεγονότα και ανακατατάξεις. Εκτός λοιπόν από μια συνέντευξη με το νέο αντιπρόσωπο της Amstrad Sinclair στην Ελλάδα, θα βρείτε και κάποια σύντομη περιγραφή του PCW Show, της μεγαλύτερης εκδήλωσης για Home Micros σε όλο τον κόσμο. Μια στήλη που κάνει τον τεμπούτο της αυτό το τεύχος αναφέρεται στον τρόπο που μπορείτε να ανατρέξετε απευθείας στο Z80 και να φτιάξετε graphics στον υπολογιστή σας. Πιστεύω ότι οι φίλοι του κώδικα μηχανής θα τη βρουν ιδιαίτερα κατατοπιστική. Στο αφιέρωμα που φιλοξενούμε αυτό το μήνα μπορείτε να πάρετε μια ιδέα για τη μορφή των μελλοντικών κατοικιών. Θα δείτε ότι δεν απέχει πολύ η μέρα που το σπίτι σας θα φροντίζει για εσάς. Νοστράδαμος είσαι ρε φίλε. Ας επιστρέψουμε όμως στη ρεαλιστική ύλη του Pixel και ας σταθούμε λίγο στις στήλες που ξεκίνησαν πρόσφατα και όπως φαίνεται θα έχουν αρκετή επιτυχία. Θα θέλαμε λοιπόν να συμπληρώσετε ένα σύντομο ερωτηματολόγιο που θα βρείτε στις σελίδες με τα προγράμματα και θα μας επιτρέψει να μάθουμε τη γνώμη σας για τις καινούργιες στήλες. Αυτό θα μας βοηθήσει να φέρουμε το Pixel κοντά στις ανάγκες σας τώρα που έχει γίνει 3 χρονών παιδί. Αυτό ήταν το μήνυμα. Εδώ κάποια βιβλία που διαφημίζει για υλογραφία. Υλογραφία των αγνωστών. MPS Computers διαφήμιση και το Μινιόν. Βλέπουμε διαφήμιση Μινιόν, που ήδη είχε καταστραφεί και ανασυγκροτήθηκε πάλι το κατάστημα, ξαναφτιάχτηκε εκείνη την εποχή.
Interface Sex, Computer για σένα. Αφήνιση. Και περνάμε στα γεγονότα, τις φήμες και τα σχόλια. Βλέπουμε έχει αλλάξει ο τίτλος εδώ πέρα. Ακόμα πιο γρήγορη η ST. 15 εκατομμύρια εντολές το δευτερόλεπτο. Ο ST. Έχουν τη... Οι Atari έχουν τη δυνατότητα να υποδεχτούν στο εσωτερικό τους μια board κατασκευή της Kuma που έχει πάνω της δύο TAF414 transplatters, transplatters και δύο block το 256 RAM και αυξάνεται η τιμή του. Η τιμή βέβαια τσουχτερίλη, 1450 λίρες. Oh. Το Μινιόν έχει κομπιουτερογιορτή από 6 με 23 Οκτωβρίου με σκοπό την γνωριμία του μαθητόκοσμου με τους υπολογιστές. Η Κομπιουτερούπολη θα καταλαμβάνει όλο τον 7ο όροφο και θα έχει και πολλές εκπλήξεις. Εμείς θα πάμε, εσείς. Πόσοι πήγατε από σας? Ήσασταν πεζάκια τότε, ήσαν πεζάκια. Και ένα απόσπασμα εδώ πέρα το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Συλλόγου Επιχειρήσεων Πωλήσεως Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Τι λέτε ρε, υπήρχε τέτοιο σύλλογος? Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Συλλόγου Επιχειρήσεων Πωλήσεως Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Υπάρχει ακόμα αυτός ο σύλλογος? Μίντι για Άμστραντ. Βλέπουμε εδώ ένα σύστημα ολοκληρωμένο Άμστραντ με το Synthesizer μέσω ένα MIDI interface επιτρέπει το χρήση με το MIDI track, ένα προγραμματάκι, και κάνει τον Amstrad εργαλείο μουσικής. Πειρατών τέλος, ξεχάστε πια τα πειρατικά αντίγραφα των παιχνιδιών που δεν έτρεχαν ή δεν φόρτωναν. Οι αρκετές εταιρείες άρχισαν να κάνουν επαφές με τα software houses του εξωτερικού και να παίρνουν τα δικαιώματα της αποκλειστικής διάθεσης των προγραμμάτων τους στην Ελλάδα. Ανάμεσα σε αυτές ξεχωρίζει η Greek Software, η οποία μέχρι στιγμής έχει συνεννοηθεί με τις εξής λίγες εταιρείες: Virgin Games, New Generation, Leisure Genius, Elite, Firebird, Beyond, Rainbird, Telecom, Magnus κτλ. Και θα φέρει αυτές τις εταιρείες, η Greek Software, στην Ελλάδα. Και κάτι ακόμα που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι στα συμβόλαια που υπογράφηκε με τις εταιρείες υπάρχει και ένας ειδικός όρος που λέει ότι η Greek Software έχει δικαίωμα να διώξει ποινικά όσους διαθέτουν πειρατικά αντίγραφα των προγραμμάτων της. Μάλιστα, υπάρχει και επίσημος αντιπρόσωπος πλέον στην Ελλάδα που θα κυνηγάει τους πειρατές. Μετά το special review του περασμένου τεύχους για το Elite, η ζήτηση του φαίνεται πως ανέβηκε κατακόρυφα. Αυτό που λέγαμε, ότι ό,τι παιχνίδι έχει το Pixel, από εκεί έβλεπε, τα παιδάκια βλέπανε τα παιχνίδια και από εκεί αγοράζανε μετά και ανέβαιναν οι πωλήσεις των παιχνιδιών και ψάχναν να βρουν τώρα το Elite στα καταστήματα, το οποίο εξαντλήθηκε στα e-shop, στα μαγαζιά, και λέγεται πως οι καταστηματάρχες έπαθαν, ενώ κάποιοι που δεν διακρίνονται, λέει, για την αυθεντικότητα των προγραμμάτων τους, χτυπούσαν το κεφάλι τους που δεν είχαν ετοιμάσει έγκυρα αντίγραφα. Δεν προλάβαινα να κάνω αντίγραφα να πουλάνε τις κόπιες τις πειρατικές. Ο Spectrum 128 μπορεί να μιλήσει και στο τηλέφωνο. Αυτό χάρη στο νέο modem της Spectre Communication που προσφέρει full scrolling text και ταχύτητα μετάδοσης 1200 baud σαν standard ή μέσω της RS232 300 baud και τις ευκολίες άλλων modems για άλλα computers.
Το EMX Mouse είναι τελικά τα πιο πετυχημένα προϊόντα της χρονιάς που μας πέρασε. Μετά την καταξίωσή τους σαν το ποντίκι για τους Amstrad CPC, τους Spectrum και τους Commodore, και τώρα εμφανίζεται για τους PCW. Με τα pull-down menus, με τα icons και τα όλα του. Ευτυχώς που η PC 1512 έχει από μόνο στο ποντίκι και έτσι γλιτώνει από αυτόν τον κόπο τον MSX, τον EMX. Γιατί με τη φόρα που έχει πάρει... Ένα joystick από Έλληνες για Έλληνες. Το είδαμε και το δοκιμάσαμε και το συμπαθήσαμε. Προστατευόμενο καλά μέσα σε μεταλλικό περίβλημα. Το Professional Joystick, όπως σεμνά ονομάζεται, έχει τέτοια αντοχή που οι κατασκευαστές του να μιλάνε για εγγύηση κροθιάς. Εξίσου ανθεκτικό αποδείχθηκε στην βάρβαρη μεταχείριση που υπέστη το χειριστήριό του ακόμα και στις διαγώνιες κινήσεις του, όπου πολλά αποδείχθηκαν κάπως ευαίσθητα για τους Έλληνες χρήστες. Συνεργάζεται σχεδόν με όλους τους home micros της αγοράς, όμως παρόλα αυτά θα κυκλοφορήσει και δεύτερος τύπος αποκλειστικά για Amstrad. Κατασκευάζεται και διατίθεται από την John Micro Systems, που μπορείτε να τη βρείτε στο τηλέφωνο τάδε. Το happening της χρονιάς, 6 με 25 Οκτωβρίου του 86, Κομπιτερόπολης στο Μινιόν, με τη συμμετοχή του Pixel. Διαφήμιση εδώ πέρα. 51 χρόνια Μινιόν. Νέο monitor, η σειρά GC1460 Color Monitor της NEC, υπάρχει και στη Θεσσαλονίκη, διατίθεται από το κατάστημα Micro Ελλάς σε τιμή των 59.000 δραχμών. Μάλιστα, νέες εγκαταστάσεις της DPL στην Αγίου Κωνσταντίνου. Επίδοξη Amstrad Hackers, νομίζετε ότι το ξεκλειδωτήρι σας έχει λύσει τελείως τα χέρια? Ακουσάρι, για σένα το λέει. Όπως μάθαμε, κυκλοφόρησαν κάποια τελευταία προγράμματα σε δίσκο φυσικά, που φαίνεται ότι δεν είναι πια πολυτέλεια για το home user, τόσο καλά κλειδωμένα ώστε με κάθε προσπάθεια αντιγραφής ή κοπιαρίσματος της πρωτότυπης δισκέτας να βγαίνει στην οθόνη μήνυμα που χαιρετίζει τον hacker. Εννοείται βέβαια ότι στη συνέχεια μόνο ένα reset του ξαναφύνει διαθέσιμο τον υπολογιστή του. Και λίγο κοτσομπολιό, λέει, μια παρτίδα γνωστών δισκετών της αγοράς 5¼ λέγεται ότι ήρθε λίγο παχύτερη, με αποτέλεσμα να μην χωράει να μπει στο drive. Να τολμήσουμε να προτείνουμε αυστηρή δίαιτα. Άκου τι λέει, ρε. Κάντ για την Amiga. Λέγουν τη χιλιάρα εδώ πέρα. Το CAD, αλλιώς Computer Aided Design, θέλει καλά γραφικά που θα έβρισε καλύτερα από την Amiga. Έτσι λοιπόν η Hamba, γνωστή για τα προγράμματα και τα add-on για τον Jackidos, τον Atari δηλαδή, μας έχει πρίξει με τον Jackidos, έβγαλε τον Dynamic CAD με όλες τις ευκολίες των άλλων παρόμοιων συστημάτων. Κάποια βιβλία εδώ πέρα που διαφημίζει. Computer Shop, κατάστημα, με τιμές εδώ τους υπολογιστές. Φτιάξ το μόνος σου, κάπως έτσι μεταφράζεται το Do It Yourself, το αμερικάνικο σλόγγαν της μεταπολεμικής περίοδου, τότε που ήταν της μόδας ο μέσος Αμερικάνος να προσπαθεί να γίνει ο ίδιος από επισκευαστής τηλεόρασης μέχρι αεροναυπηγός. Με την οικονομική κρίση που κυριάρχησε τα τελευταία χρόνια παγκόσμια, τι λέτε, ντεζαβού, φαίνεται πως αυτό το σλόγγαν ξαναέρθει στο προσκήνιο. Τουλάχιστον έτσι σκέφτηκαν οι άνθρωποι της Compsen και κυκλοφόρησαν το Do It Yourself. Το προϊόν αυτό δεν είναι τελικό προϊόν. Είναι kit που περιέχει όλα τα υλικά, οδηγίες συναμολόγησης και ό,τι άλλο χρειαστεί για να συναμολογήσει αγοραστής το δικό του compatible. Υπάρχει motherboard, πληκτρολόγιο, δύο drives,
το περίβλημα, ένα μόνιτορ και φυσικά τροφοδοτικό. Ωραία φάση. Τι είναι στο δικό σου PC. Βέβαια τώρα μόνοι μας θα φτιάχνουμε περισσότεροι. Σχόλες via Delta Corelco και Omega στο ρυθμό της εποχής με τους υπολογιστές, μπαίνουν και αυτοί στο πρόγραμμα. Τι έχουμε εδώ, η Alba Soft. Πρέπει να σας είναι γνωστή από τα εκπαιδευτικά της προγράμματα, γραμμένα για Spectrum. Για όσους δεν θυμίζει τίποτα το όνομα, σας λέμε ότι μέσα από την πολύ καλή αξιοποίηση της μνήμης και των γραφικών ικανοτήτων του αϊθαλούς αυτού υπολογιστή υπάρχουν προγράμματα σχεδόν για κάθε ηλικία, από προσχολική μέχρι γυμνασιακή, που οδηγούν σωστά το παιδί στο αντικειμενικό του σκοπό, την κατανόηση και γνώση. Βλέπουμε κάτι καινούργια προγράμματα εδώ για παιδάκια. Μεγαέτρος BBCB. Η Kumana κυκλοφόρησε ένα upgrade board για τον BBCB που του προσθέτει ούτε λίγο το πολύ έναν 68.000 και το λειτουργικό ως 9. Multitasking και πυρήνας για graphics είναι μια μικρή γεύση του τι σημαίνει κάτι τέτοιο, όχι παίζουμε. Ιστιοπλοεία και υπολογιστές. Πέρασε όπως φαίνεται οριστικά ο καιρός που οι αθλητικές εκδηλώσεις στη χώρα μας υστερούσαν σε παρουσίαση από τις αντίστοιχες ξένες. Τώρα πια οι υπολογιστές έχουν μπει για τα καλά και εκεί για να μετατοπίσουν το αρχαίο πνεύμα θάνατο προς τις σύγχρονες έννοιες όπως beach, bats κτλ. Φέτος έγιναν στη χώρα μας στο Πόρτο Καρά στις Χαλκιδικές οι αγώνες του 16ου Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ιστιοπλοείας. Και μαντέστε με κανονική μηχανοργάνωση. Εντάξει. Νέος Apple 2X. Και να πω, η Apple ανανεώνει τη σειρά 2 με νέο μέλος της οικογένειας, τον 2X. Παρά τη σιωπή της εταιρείας γύρω από τα χαρακτηριστικά, το ξένος τύπος αναφέρει ότι το μηχάνημα θα είναι 16-bit. Με τον 65816 συμβατό με τον 6502 PC compatible μέσω coprocessor, με χρονομονόχρωμο monitor και δύο drives των 3,5 ιντσών. Ακόμη οι φήμες λένε ότι κάτοχοι των άλλων δύο μοντέλων 2 της σειράς θα έχουν τη δυνατότητα upgrade. Για να δούμε. Επαγγελματικά monitors Azo. Έχουμε εδώ διαφήμιση. Δεν είναι πιστόλι, δεν είναι κολλητήρι, είναι ένα Magnum της Mastertronic, ένα joystick αλλιώτικο από τα άλλα, εφοδιασμένο με σκανδάλι αντί για fire button και ηλεκτρονικούς μικροδιακόπτες. Για το χειριστήριο φαίνεται ότι ποντάρει στα πολεμοχαρή μας ένστικτα για να πιάσει. Για να πιάσει, πάντως είναι πρωτότυπο, έτσι το βλέπουμε πέρα φωτογραφία. Πιστολοειδές με μοχλό από πάνω. Ένα περίεργο χειριστήριο. Sakenet ICS Laser Computer από 176.000. Βλέπουμε εδώ το PC Compatible και ένα άλλο ESI 169.000. Ο νέος Amstrad, βλέπουμε εδώ τον Amstrad PC 1512 θριαβεύει πριν ακόμα εμφανιστεί. Συμβατός με IBM με τιμή εκτός συναγωνισμού. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Εδώ Λονδίνο, η ένατη Personal Computer Show. Το γεγονός του μήνα που μας πέρασε ήταν φυσικά το PCW Show, το μεγαλύτερο γεγονός κάθε χρόνο για τον κόσμο των μικροϋπολογιστών, όπου φιλοξενούνται και εκτίθενται από το πιο μικρό home computer μέχρι και τα online δίκτυα, από τα games μέχρι και τα expense systems, από απλές επεκτάσεις μνήμης μέχρι ρομποτοβραχίονες.
Και βλέπουμε εδώ φωτογραφίες από την έκθεση. Εδώ βλέπουμε, λέει, τον κύριο Κάρα Ιωσιφίδη, αντιπρόσωπο της Άμστερνταμ για την Ελλάδα, με τον κύριο Σούγκαρ στο PCW Show. Το περίπτερο της Sinclair με τα μηχανήματα της Άμστραντ, εδώ πέρα η φωτογραφία 3. Στη φωτογραφία 1 το PC1512 κάτω από τα ζηλόφθονα βλέμματα όλων. Και στην τέταρτη φωτογραφία μια γεύση της κοσμοσυρωής, το ισόγειο του National Hall. Βλέπουμε εδώ γίνεται ένας χαμούλης. Και λέει εδώ μέσα για τα περίπτερα. Ιδιαίτερα εντυπωσιακό ήταν το περίπτερο της Atari. Τι περίπτερο δηλαδή? Η λέξη είναι πολύ μικρή για να χωρέσει τα 2000 τετραγωνικά μέτρα που κάλυπτε. Μαζί με τους περί αυτήν, δηλαδή τους κατασκευαστές περιφερειακών και προγραμμάτων, κύρια για τη σειρά ST. Εκεί φυσικά το οξυοζήλευτο ήταν το περιφερειακό της Robtek, που επιτρέπει στον ST να τρέχει προγράμματα του Macintosh. Αυτό δεν σημαίνει ότι έλειπαν ότι βάζει ανθρώπου νους από περιφερειακά και προγράμματα, από καινούργια games και σκληρούς δίσκους. Κατά τους διοργανωτές, η φετινή κατεύθυνση του show ήταν προς τα online συστήματα, τα expert systems και τις desktop publishing εφαρμογές. Έντυπη έκδοση για μικροπολογιστή. Εδώ ήταν η Apple που βρισκόταν εντελώς στα νερά της με τον Apple Talk, τοπικό δίκτυο, τον Laser Printer και το Page Maker, να δίνουν ύφος μεγαλοειδότης στο Mac Plus. Παρουσίασε την πιο ολοκληρωμένη εφαρμογή στο γνωστό user-friendly περιβάλλον του Macintosh. Στο 5 εδώ βλέπουμε Tarzan, Coming Soon. Βλέπουμε εδώ τις κοπελιές και κάποιες εικόνες χωρίς λόγια. Το περίπτερο της Commodore, Amiga αγάπη μου. Βλέπουμε εδώ τη χιλιάρα, το στο βάθος να πρωταγωνιστεί. Φωτογραφία 7, US Gold, με νέους τίτλους. Το περίπτερο της US Gold. Και στο 8 το περίπτερο της Psion, Organizer 2 έκανε εντύπωση. Βέβαια ασπρόμαυρες οι φωτογραφίες, δεν φαίνονται καλά. Από πλευράς Acorn, όλο το βάρος έπεσε στην προβολή της σειράς Master, από το BBC Master 128K ως τον 512 και τον Turbo. Οι εφαρμογές που παρουσιάστηκαν έπειθαν ότι πρόκειται για υπολογιστές αξιώσεων. Εννοείται ότι η Amiga ήταν ο μαγνήτης στο περίπτερο της Commodore, με καινούριο software που αξιοποιεί στο έπακρο τις γραφικές δυνατότητες του μηχανήματος, ήταν πραγματικά μαγεία. Όμως την παράσταση έκλεψε η Amstrad, η εταιρεία αυτή που με την αγορά της Sinclair εξασφάλισε σε αρκετό βαθμό τα νότα της, όπως ξέρουμε. Ξεκίνησε να τα βάλει με τη γαλάζια κυρία, την IBM. Ο νέος PC 1512 έχει όλες τις προοπτικές να γίνει η πέτρα του σκανδάλου στην αγορά, το Compatibles, με minimum configuration, πολύ πιο πλούσια από άλλους συμβατούς. Ξεκινάει από τη τιμή των 399 λιρών. Όσο στήκησε αρκετά αρχικά ο PCW8256. Το βλέπουμε εδώ πέρα. Για να φτάσει, λέει, με σκληρό δίσκο και έγχρωμο monitor στις 799 λίρες. Πώς να μην είναι γεμάτο κάθε μέρα το περίπτερό της. Και η Sinclair υπήρχε περίπτερό της με κύριο θέμα το νέο Spectrum Plus 2. Μόνο που δίπλα ήταν και τα μοντέλα της σειράς CPC. Κακόμοιρε θείε. Ο Amstrad PC 1512 στη φωτογραφία εδώ ενδράσει κάτω από τα δάχτυλα του κύριου Σακελιάδη, διευθύνοντα σύμβουλο της SecNet. Ο σκληρός δίσκος 20 MB για την Atari, εδώ το κουτί. Φωτογραφία 11, Barcode Reader στον Organizer 2 και ο χάρτης που έβγαλε ο υπολογιστής της εισόδου. Εδώ είναι με τα περίπτερα.
Για τα games υπήρχε μια γιγάντια οθόνη που προβάλλονταν στο κέντρο του National Hall τα τελευταία video games των διαφόρων εταιριών. Φυσικά δεν έλειπε καμία. Με τόσα hits δεν ήταν παράξενο που η προσέλευση του κόσμου ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Και δεν είναι επίσης παράξενο που από τις 8 Σεπτεμβρίου όλη η αγορά περιμένει με αγωνία το PCW Show του 1987. Το άρθρο τα πρώτα βήματα για όσους μπαίνουν τώρα στον χώρο των υπολογιστών. Βοήθημα, η σελίδα του αρχαρίου για τους αρχάριους, πάλι για τους νέους στον χώρο των υπολογιστών. Οθόνες Handarex βλέπουμε εδώ πέρα. Hits and Tips. Κάποια OX για τα παιχνίδια, για να κάνετε και άπειρες ζωές, για το Pharaoh's Curse, το A View to a Kill, για το Hacker, πολλά παιχνιδάκια εδώ πέρα, Miss Pac-Man, Abu Simbel, Hyper Circuit, για το Zorro, έχει εδώ μπροστά. Τρία χρόνια μαζί. Εδώ το άρθρο έχει μια ανασκόπηση του Pixel από τα πρώτο τεύχος και περνάμε μέχρι το προηγούμενο που έχει εδώ πέρα. Και τα τεύχη που περάσανε μέχρι τώρα. Virgin Games Software. Greek Software παρουσιάζει η εταιρεία Greek Software. Έχει διαφήμιση τώρα. Down There για το Spectrum. Virgin Atlantic Challenge Game. Glider Rider. Argus Press Spectrum Commodore. Cliffhanger New Generation εταιρείας, το Arcana. Άλλη διαφήμιση, Elcom Alpha Epsilon υπολογιστές. Συνέντευξη με τον αντιπρόσωπο της Amstrad, του Άκη Καραϊωσιφίδη, το νέο πρόσωπο της Amstrad. Εδώ ένα άρθρο του κ. Τσιριμόκου. Κάνει κάποιες ερωτήσεις στον κύριο Καραϊωσιφίδη και απαντάει. Περιφερειακά για τον Spectrum. Βλέπουμε εδώ. Τύπο τη Star. Και άλλα παιχνίδια εδώ, διαφήμιση. Computer Market, PIM Software. Cauldron 2, Fist 2, Rock and Westl, όλα αυτά τα παιχνίδια που τα βλέπουμε και στο Pixel μέσα. Special Review του Αντώνη Λεκόπουλου, The Art Studio. Ένα πρόγραμμα για Commodore και για Spectrum, το Art Studio. Πρόγραμμα ζωγραφικής. Μια γουλίτσα καφέ ρε παιδιά. Βλέπουμε ακόμα έχει ζωγραφίσει εδώ πέρα. Εξώφυλλο του Pixel. Τεύχος 26 Οκτώβριος 1986. 240 δραχμές. Pixel, μηνιαίο περιοδικό. Εντάξει, άμα έβγαινε το η Σαμάθα Φόξ εδώ πέρα. The Art Studio. Μια προσπάθεια εδώ πέρα να κάνει το εξώφυλλο. Εδώ πέρα αναλύει τις δυνατότητες του προγράμματος. Και να διαβάσουμε τον επίλογο. Μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι το Art Studio
είναι το καλύτερο πρόγραμμα για ζωγραφική και graphics που έχουμε δει στα δύο μηχανήματα, στο Spectrum και στον Commodore. Στο Men Spectrum εξαντλούνται οι δυνατότητες, ενώ ο Commodore δουλεύει σε Full High Resolution Mode με όλα τα χρώματα, τα χρώματα διαθέσιμα. Ένα κόμμα του προγράμματος είναι ότι συνεργάζεται απόλυτα με κασετόφωνο Spectrum αλλά και με Disk Drive Commodore, και φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε τους printers. Αν λοιπόν έχετε κάποια φαντασία και όρεξη για computer art, τότε πιστεύουμε πως το Art Studio θα σας ικανοποιήσει απόλυτα. Όσοι δεν έχουν τέτοια διάθεση, ας προσέξουν, γιατί ούτε και εμείς είχαμε, αλλά αφού δουλέψαμε λίγο με το Art Studio δεν ξεκολλήσαμε. Το πρόγραμμα διατίθεται σε κασέτα για τον Spectrum και για τον Commodore, και σε δίσκο και σε κασέτα. Picker Pock, εδώ κάποια προγράμματα για το Spectrum που έχουμε εδώ τώρα, το σβήσιμο της οθόνης. Ήχος με κώδικα μηχανής για τον Amstrad και Pointer, άλλα προγραμματάκια. Για τον Atari 520ST νέοι χαρακτήρες. Η στήλη των Hackers, προγράμματα χωρίς header του Φώτη Γεωργιάδη. Σε αυτό το μήνα θα ασχοληθώ με τα προγράμματα χωρίς header, μια από τις πρώτες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ένας hacker. Θα εξετάσουμε ένα σχετικά δύσκολο παράδειγμα που θα σας δώσει λύσεις για τα περισσότερα προγράμματα που θα αντιμετωπίσετε σε αυτή την κατηγορία. Και περνάει εδώ στο ψητό μέσα. Thor PC. Διαφήμιση του Thor. Το βλέπουμε εδώ το μηχάνημα. Ο Super Personal Computer της γενιάς του 68000-68020 για επαγγελματικές εφαρμογές απαιτήσεων. Διαφημίσεις εδώ πέρα από διάφορα και ας ξυνεί, Express Systems, Ευρωπαϊκός Ταχυδρόμος. Τεστ στο Spectrum Plus 2, Sinclair, συγκλεροπνεύμα θάνατο. Ο Άλα Σούγκαρ, αν μη τι άλλο, έχει ιδέες που αποδίδουν, έτσι μετά την αγορά του αιώνα πήρε το πληκτρολόγιο και το κασετόφωνο από τα παλιότερα μοντέλα του στο σώμα και έβαλε μέσα την πλακέτα του Spectrum 128 με κάποιες αλλαγές στην ψυχή, δημιουργώντας το Spectrum Plus 2. Η λογική σκέψη είναι πως όταν ένα μηχάνημα συνδυάζει τα χαρακτηριστικά δύο προκατόχου του, τότε είναι καλύτερο και από τους δύο, του Αντώνη Λυκόπουλου, που κάνει τεστ το Spectrum που έχει πάρει στα χέρια του και το ξεζουμίζει. Όπως είμαι και στο προηγούμενο τεύχος, επιτέλους δύο υποδοχές για joystick. Το ίδιο λέει και αυτός. Εδώ η πίσω όψη του Spectrum, το εσωτερικό του. Και στο τέλος το συμπέρασμα, ο ZX Spectrum Plus 2 είναι ένα αξιόλογο μηχάνημα που συγκεντρώνει πολλά καλά χαρακτηριστικά, καλό πληκτρολόγιο επιτέλους, υπολογίσιμη μνήμη, κασετόφωνο, αρκετός εξόδους, compatibility με όλα τα περιφερειακά του Spectrum και τέλος μια τεράστια γκάμα software. Το πιο ευχάριστο πάντως είναι πως ο Splash 2 έχει ένα πολύ όμορφο look, ένα άριστο πληκτρολόγιο και τέλος μια καλή τιμή, 35.000 με 40.000. Προσωπικά τώρα το μηχάνημα μας άρεσε, μπορέσαμε να νιώσουμε επιτέλους την αίσθηση κάποιας επαγγελματικότητας δουλεύοντας με το Spectrum. Ελπίζουμε τα ελαττώματα που αναφέρθηκαν στο τεστ να οφείλονται στο μικρό αριθμό σειράς. Ξέρετε ότι τα πρώτα κομμάτια οποιασδήποτε παραγωγής έχουν πάντα κάποιο πρόβλημα, πάντως ο Plus 2 με τη νέα μορφή του μπαίνει δυναμικά στο χώρο των μεσαίων κυβικών. Γι' αυτό και εμείς ακόμα in Spectrum we trust. Pixware, Pixware, προγράμματα για όλους, πάλι ο κ. Λεκόπουλος επιμέλεια.
οι νικητές του διαγωνισμού. Όπως ξέρετε, ο διαγωνισμός για το καλύτερο πρόγραμμα με θέμα «Η άθλη του Ηρακλή» έληξε στις 12 Σεπτεμβρίου. Και έχουμε εδώ τους νικητές που αναφέρει. Η συμμετοχή ήταν ικανοποιητική. Τα προγράμματα που ήρθαν στο Pixel καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος των home computers που κυκλοφορούν στην αγορά, από Oric Atmos μέχρι Spectrum. Με ικανοποίηση είδαμε ότι τα παιχνίδια έφταναν σε πολύ υψηλά επίπεδα, καθώς κάποια από αυτά είχαν κάποιες ρουτίνες με γλώσσα μηχανής, αλλά και τα υπόλοιπα που ήταν γραμμένα σε Basic δεν υστερούσαν πολύ. Στο κυρίως θέμα τώρα, νικητής σε όλες τις κατηγορίες αναδείχθηκε ο Χρήστος Θεοδόρου από τη Λαμία. Ο υπολογιστής που χρησιμοποιεί ο Χρήστος είναι ο ZX Spectrum 48K. Το βραβείο που κέρδισε ο Χρήστος Θεοδόρου είναι βιβλία αξίας 15.000 δραχμών από το Τεχνικό Βιβλιοπωλείο Παπασωτηρίου, μία ετήσια συνδρομή στο Pixel και τέλος δύο μπλουζάκια Go to Pixel. Στις υπόλοιπες κατηγορίες αναδείχθηκαν νικητές οι Αλέξης Χουλάς με Oric Atmos, ο Μάρκος Πούλης με MSX και ο Ηλίας Διονυσιάδης με Commodore 64, οι οποίοι κερδίσαν από δύο μπλουζάκια και μία αιτήσια συνδρομή στο Pixel. Στις σελίδες που ακολουθούν δημοσιεύεται το πρόγραμμα του νικητή του διαγωνισμού, πιστεύω θα το βρείτε πραγματικά αξιόλογο. Ο Ηρακλής είναι το πρόγραμμα για τον Spectrum του Χρήστου Θεοδόρου. Βλέπουμε εδώ πέρα, συνεχίζει το πρόγραμμα. Μεγάλο. Βρε, πόσες σελίδες είναι. Κι άλλο. Ρε φίλε, τι έκανε ο άνθρωπος. Για τον Amstrad, διαστημικοί χαρακτήρες. Ένα πρόγραμμα εδώ του Παναγιώτη Μαρκάκη και Λευτέρη Σούμπαση. Για Commodore 64, Sprite Definer, Παπανικουλάου Ηλίας. Εδώ έχουμε τον οδηγό αγοράς, τα καταστήματα στην Ελλάδα, αγγελίες. Αφιέρωμα, υπολογιστές του σήμερα στο σπίτι του αύριο. Πόρτες που ανοίγουν με μια κίνηση, φώτα που χαμηλώνουν με ένα νεύμα, μουσική που αρχίζει να παίζει απαλά μόλις καθίσει κάποιος στο κρεβάτι. Όχι, το σκηνικό αυτό δεν είναι από ταινία James Bond, ούτε μιλάμε για επιστημονική φαντασία. Θα μπορούσε κάλλιστα να είναι μια περιγραφή του σπιτιού σας, και αν δεν είναι ακόμα, αυτό συμβαίνει όχι γιατί είναι επιστημονικά δυνατό, αλλά τεχνολογικά κάπως δαπανηρό προς το παρόν. Και τώρα κάνεις έτσι και λειτουργούν τα πάντα στο σπίτι. Και εδώ αναφέρει τώρα πως γίνονται αυτές οι λειτουργίες. Επικοινωνιακά συστήματα. Σε αυτά το κέντρο βάρος πέφτει στη σύνδεση των δια... Κάτσε εδώ γιατί έχει μια λέξη εδώ τεράστια. Διαφορο... Α, είναι ενωμένη, λάθος κανένα εδώ πέρα. Διάφορων εγκαταστάσεων και controllers. Δημιουργείται ένα τοπικό δίκτυο ανάμεσα σε διάφορες μονάδες, είτε με μορφή κεντρικού αγωγού μπας, είτε σε σχήμα αστέρα ή δέντρου. Βλέπουμε εδώ πέρα τώρα όλα αλλάζουν στο σπίτι του μέλλοντος. Εδώ την κεντρική μονάδα. Τώρα γίνονται όλα με Wi-Fi. Από τότε υπήρχε αυτή η ιδέα δηλαδή. Ο ένας κεντρικός αγωγός αντικαθιστά όλη τη σημερινή πολύπλοκη καλωδίωση. Πώς καλωδιώνεται το σπίτι. Βιβλία εδώ πέρα.
Εδώ ακόμα αναφέρει το άρθρο για οπτικές σύνες, λέει εδώ πέρα. Ίσως η καλύτερη λύση. Και όμως ήρθαν οι οπτικές σύνες. Από τότε υπήρχε η ιδέα. Από το 86. Τα σχέδια για το εγγύς μέλλον. Προς τα τέλη του 1984, η Αμερικανική NAHB, National Association of Home Builders, εξήγηλε την έρευνα πάνω στην ιδέα του Smart Mouse, προκυρήσοντας μια σειρά συνεδρίων και μένοντας ανοιχτή σε συνεργασίες με εταιρείες και κυβερνητικές επιτροπές. Σαν στόχος, πρώτος στόχος κρίθηκε η καθιέρωση νέας καλωδίωσης για μεταφορά ισχύως και πληροφοριών που θα είναι ασφαλέστερη και ισχυρότερη από την παρούσα των 110 και 120 βόλτ για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από τότε έχουν δηλώσει συμμετοχή στις έρευνες περισσότερες από 20 εταιρείες όπως η Apple, η Bell Northern Research, η DuPont και διάφορες. Η νέα καλωδίωση σχεδιάζεται να στηρίζεται σε ένα μόνο αγωγό με τρεις παράλληλες λειτουργίες: παροχή ισχύως, διανομή σημάτων πληροφοριών, data και ελέγχου, οπτικοακουστικά σήματα. Η τρίτη λειτουργία απαιτεί, όπως είναι ευνόητο, πολύ μεγαλύτερο εύρος σήματος. Μια τέτοια καλωδίωση θα απαιτεί ειδικά σχεδιασμένες υποδοχές και connectors για να καλύπτει συσκευές με διαφορετικές απαιτήσεις ισχύως και επικοινωνίας. Από στεγνοτήρι, πιστολάκι μέχρι τηλέφων, καλά. Αυτοί πήγανε αλλού. Τι πιστολάκια και στεγνοτήρι. Βλέπουμε ότι από τότε μπήκε η ιδέα. Έγκλημα στο γήπεδο. Ένα άρθρο εδώ πέρα. Τι να δω τώρα, μια ιστορία. Παιχνίδι είναι αυτό, μάλλον σαν παιχνίδι φαίνεται. Βρισκόμαστε σε ένα κτήμα κάποιων αθλητικών εγκαταστάσεων, όπου μετά τη λήξη του κρίσιμου ντέρμπι η ατμόσφαιρα είναι ελευθερισμένη. Ο πρόεδρος της ΚΕΑ διαμαρτύρεται για τη διαιτησία που αδίκησε την ομάδα του για 75 συνεχή φορά στο πρωτάθλημα, ενώ ο προπονητής αντίπαλης ομάδας διαμαρτύρεται με τη σειρά του για την διαιτησία. Όπως ίσως καταλάβατε, το μάτς έχει λήξει ισόπαλο και φυσικά για όλα αυτά είναι οι επόπτες και ο διαιτητής. Οι πληροφορίες που έχουμε στα χέρια μας λένε ότι κάτι σοβαρό πρόκειται να επακολουθήσει. Καλούνται λοιπόν 1-6 οπαδοί των αστυνομικών περιπετειών να εξερευνήσουν την υπόθεση. Μάθησε μια ιστορία που πρέπει να τη λύσουμε. Ό,τι κατάλαβα, και εδώ και το σχεδιάγραμμα του γηπέδου. Είναι ένα πρόγραμμα που τρέχει. Πληκτρολογήστε πρώτα τους ελληνικούς χαρακτήρες, κάντε τους save και έπειτα πληκτρολογήστε το κυρίως πρόγραμμα. Αφού το αποθηκεύσετε και αυτό το πρόγραμμα, σβήστε το Commodore, φορτώστε τους ελληνικούς χαρακτήρες και έπειτα κατευθείαν το κυρίως πρόγραμμα. Στο ξεκίνημα το πρόγραμμα ζητά από τον κάθε παίκτη ένα κωδικό που έχει σαν σκοπό να μην αφήνει κάποιον άλλον να του πάρει τη σειρά. Αν και μπορεί να παίξει και ένας μόνο παίκτης, το παιχνίδι αυτό είναι φτιαγμένο για δύο ή περισσότερους που μπορούν μάλιστα να χωριστούν σε ομάδες έτσι ώστε να γίνονται πιο εύκολα οι έρευνες. Πάντως καλό είναι ο καθένας να κρατά σημειώσεις για τις ενδείξεις που βρίσκει, γιατί εύκολα μπορεί να μπερδευτεί. Τελειώνοντας, θέλουμε να σημειώσουμε ότι το πρόγραμμα κάθε φορά που τρέχει επιλέγει διαφορετική λύση. Και εδώ είναι το πρόγραμμα. Ποιος το έφτιαξε όμως, δεν αναφέρει. Ο Παυλής. Μάλλον. Για όμως στην αρχή εδώ πέρα. Δεν αναφέρει κάτι. Συνεχίζει εδώ το πρόγραμμα. Commodore 128.
Ζωγραφίστε τον στον Spectrum. Φτάνει πια, βαρέθηκα να βάφω οθόνες, λέει εδώ ο τύπος. Του Δημήτρη Κλάρα. Ένα πρόγραμμα για πώς να ζωγραφίζεις στο Spectrum. Μάλλον με listing είναι αυτό. Ένα προγραμματάκι το οποίο τρέχει στον Spectrum, όπως είπαμε. Βλέπουμε εδώ, τι είναι αυτό, αυτό είναι σχέδιο τώρα από τον υπολογιστή. Γραφικά, τα graphics του Z80 με τη σειρά που κάνει τον ντεμπούτο της σε αυτό το τεύχος θα μπορούν οι κάτοικοι του Spectrum να χειρίζονται τα graphics του υπολογιστή τους με ρουτίνες και εντολές σε γλώσσα μηχανής του Z80. Παράλληλα, οι κάτοχοι άλλων υπολογιστών μπορούν να μάθουν πολλά κόλπα κατασκευής graphics μέσα από το Z80 και να τα προσαρμόσουν στα προγράμματά τους, δίνοντάς τους έτσι νέες διαστάσεις. Οργάνωση και λειτουργία του Display File. Και βλέπουμε εδώ το άρθρο. Amstrad 1512. Όλος ζωντανός στο κομπιούτερ για όλους. Συνεχίζεται εδώ το άρθρο για τα graphics του Z80 με τα listings και περνάμε στο software review, στα προγράμματα και παιχνίδια του Αντώνη Λεκόπουλου. Πρώτο παιχνίδι, Contamination, για τον Amstrad, ένα arcade adventure. Όταν πήρα την κασέτα με το Contamination στα χέρια μου ήταν ένα αρκετά βαρετό μεσημέρι και στο δωμάτιο επικρατούσε νύστα και αποχάβνωση. Λόγω ζέστης και φαγητού φόρτωσα βαρκεστημένα το πρόγραμμα και έμεινε να κοιτάζω νισταγμένα την οθόνη με τον άνθρωπο που φορούσε τη μάσκα αερίου. Εδώ βλέπουμε την οθόνη. 20 λεπτά αργότερα ο χώρος και γραφικά είχαν μεταμορφωθεί. Μετά από γρήγορα τηλεφωνήματα στο ένα επιτελείο από ειδικούς είχε συγκεντρωθεί στο δωμάτιο. Ένας καθόταν μπροστά στον υπολογιστή, φορούσε τα ακουστικά του τηλεφωνικού κέντρου και έδινε συντονιστικές εντολές. Οι υπόλοιποι είχαμε αδειάσει τα γραφεία. Είχαμε φορέσει άσπρες γιατρικές μπλούζες και ήμασταν σκυμμένοι πάνω από τα μικροσκόπια δουλεύοντας πυρεντοδός. Στο διπλανό δωμάτιο είχε στηθεί πρόχειρο ιατρικό συμβούλιο από κάποιους φίλους φοιτητές ιατρικής και βιολογίας. Κάποια στιγμή όρμησε στο δωμάτιο ένας υπάλληλος μιας εταιρείας ταχείας μεταφοράς εγγράφων και ειδικών δεμάτων και μας άφησε ένα μικροδέμα. Το ανοίξαμε και με δέος. Το κουτάκι προερχόταν από το Κονγκό και περιείχε ένα δοκιμαστικό σωλήνα με ένα κυτρινοπό υγρό. Ήταν το μικρόβιο μιας επιδημίας που θέριζε κατά χιλιάδες στον κόσμο του Κονγκό. Αμέσως αρχίσαν την ανάλυση. Στο δωμάτιο επικρατούσε νεκρική σιγή καθώς η αγωνία έφτανε στο αποκορύφωμά της. Το μικρόβιο αναλύθηκε και τα στατικά του, καθώς και δείγματα αέρα και νερού από τις μολυσμένες περιοχές, πέρασαν στον υπολογιστή και άρχισε η επίμονη εργασία της σύνθεσης του αντίδοτου. Τα πρώτα αποτελέσματα τυπώθηκαν στον εκτυπωτή σε λίγα λεπτά. Αμέσως άρχισε η σύνθεση του φαρμάκου, το οποίο στάθηκε αμέσως στη Μαύρη Ήπειρο. Παράλληλα με αυτή την εργασία, ο υπολογιστής έκανε μια θεωρητική σύγκρουση μικρόβιου αντίδοτου και έβγαλε 70% ποσοστό πιθανής θεραπείας. Συγχρόνως, εμείς συνθέταμε ένα δεύτερο, ίσως πιο δραστικό αντίδοτο, κυνηγώντας τα συστατικά του μικρόβιου μέσα στην οθόνη ενός δεύτερου υπολογιστή. Τα πρώτα αποτελέσματα της θεραπείας ήρθαν σταλμένα με μόντεμ από τον κομπιούτερ του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού που είχε αναλάβει τον εμβολιασμό. Ο χειριστής του πρώτου υπολογιστή μας φώναζε και όλοι συγκεντρωθήκαμε γύρω από το μόνιτορ περιμένοντας με αγωνία. Το μήνυμα εμφανίστηκε στην οθόνη σκλωλάροντας οριζόντια. Αντίδοτο όχι αποτελεσματικό. Μεγάλη απώλεια πληθυσμού. Ωραία φίλε. Κάτι μου θυμίζει.
Ένα επιφώνιο απογοήτευσης βγήκε από τα χείλη όλων και αμέσως αρχίσαμε έκτακτο συνέδριο για να αποφασίσουμε ποιο θα είναι το επόμενό μας βήμα. Ακούστηκαν πολλές προτάσεις, α να αποψηλώσουμε την περιοχή, κρίθηκε ως δεύτερη λύση, β να ρίξουμε μια βόμβα σκοτώνοντας πληθυσμό και μικρόβιο, ο προτείνων δικάζεται αυτή την ώρα από την Επιτροπή Προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τρίτον, να απομονώσουμε υγειονομικά την προσληθήσα περιοχή, πρόταση που τελικά επικράτησε. Αφού στείλαμε τις απαραίτητες οδηγίες, αρχίσαμε τη διαδικασία σύνθεσης νέου αντίδοτου. Ευτυχώς για τους Κογκολέζους, το δεύτερο αντίδοτο ήταν πιο δραστικό. Ο Ερυθρός Σταυρός μας έστειλε ένα ανακουφιστικό και συγχαρητήριο μήνυμα και όλη η ομάδα έπεσε στις καρέκλες της ανακουφισμένη. Το Contamination φτιάχτηκε παίρνοντας σαν αφορμή το ατύχημα του Τσερνόμπιλ και όπως καταλάβετε το παιχνίδι καλείστε να σώσετε τον κόσμο από κάποια περίεργα μικρόβια που εμφανίζονται σε διάφορες περιοχές του κόσμου. Το παιχνίδι αρχίζει εμφανίζοντάς σας στην οθόνη τον παγκόσμιο χάρτη. Οι περιοχές που έχουν προσληθεί από το μικρόβιο έχουν πάνω τους ένα σημάδι. Εσείς μόλις παρατηρήσετε κάτι πονηρό έχετε τις εξής επιλογές. Να πάρετε δείγμα του μικροβίου και να το στείλετε στο εργαστήριο για ανάλυση. Να πάρετε δείγματα από τον πληθυσμό και τη βλάση της περιοχής. Να αποψηλώσετε την περιοχή. Να της κάνετε υγειονομικό αποτελεσμό. Να ρίξετε μια βόμβα στην περιοχή σκοτώντας πληθυσμό και μικρόβιο. Τι λύση είναι αυτή, ρε φίλε. Εσείς διαλέγετε όποια επιλογή θέλετε και ενεργείτε ανάλογα. Σκοπός σας πάντως είναι να φτιάξετε ένα ισχυρό αντίδοτο έτσι ώστε να καταστρέψετε το μικρόβιο. Αυτό το πετυχαίνετε τοποθετώντας τα τρία συστατικά του μικροβίου με κάποια άλλη διάταξη. Το γεγονός πάντως είναι πως το contamination μεταφέρει την ατμόσφαιρα της έντασης και της αγωνίας και έξω από το monitor. Εάν λοιπόν και εσείς θέλετε να απολαύσετε τα όμορφα graphics και την αγωνία του παιχνιδιού, φορέστε την ιατρική σας μπλούζα. Miami Vice, για Commodore Spectrum και Amstrad, Arcade Adventure. Αν ήσασταν προγραμματιστής και θέλατε να φτιάξετε ένα καλό arcade game, τι χαρακτηριστικά θα του βάζατε? Καλά graphics, γρήγορη δράση, όμορφα χρώματα, σωστή μουσική και ένα καλό σενάριο, έτσι. Πάρτε τώρα μια μεγάλη εταιρεία software και ένα πετυχημένο τηλεοπτικό serial και ενώστε τα. Το αποτέλεσμα Miami Vice. Η Ocean έχει παράδοση στα καλά arcade games αρκεί να έχει ένα δυνατό σενάριο. Ήλιος, γρήγορα αυτοκίνητα, κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα, ληστές, δολοφόνοι, έμποροι ναρκωτικό πιστολίδι, μυστήριο και ένα θαυμάσιο μουσικό θέμα. Αυτά είναι χαρακτηριστικά το Miami Vice. Εγκέφαλος του κακού στο παιχνίδι είναι ο Mr. Big, ένας μεγαλέμπορος ναρκωτικών στο οποίο πρέπει να συλλάβετε. Και όπως καταλαβαίνετε η ιστορία είναι πολύ απλή, τα πράγματα όμως δεν σταματάνε εδώ. Για να φτάσουμε στο στόχο μας πρέπει να ψάξουμε όλο το Μαϊάμι, να μαζέψουμε και να διασταυρώσουμε πληροφορίες. Μπαίνουμε στη Ferrari και πατάμε τέρμα τον γκάζι. Προσέξτε όμως γιατί δεν είστε ο Crockett και οι οδηγίες του Μαϊάμι είναι χειρότεροι από τους Αθηναίους. Επιπλέον το οδήγημα της Ferrari είναι δύσκολο στις μεγάλες ταχύτητες και πολύ συχνά θα μπορέσετε να διαπιστώσετε την άνεση των νοσοκομείων του Μαϊάμι μέχρι να αποκτήσετε αίσθητα αυτοκινήτου. Σύνολα τα άλλα, όταν τρακάρετε μειώνεται και ο δείκτης αντοχής σας και καταλαβαίνετε τι γίνεται όταν φτάσει στο 0. Πίσω στους δρόμους όμως και προσέξτε τα κόκκινα αυτοκίνητα μεταφέρουν ύποπτους και πρέπει να τα καταδιώξουμε απολαμβάνοντας την οδήγηση. Ενώ την ίδια ώρα ο συνάδελφός μας κρεμασμένος έξω το παράθυρο πυροβολεί. Το δύσκολο μας υπόθεσης είναι ότι ελέγχεται ταυτόχρονα τον οδηγό, τον Crockett και τον συνοδηγό που πυροβολεί, τον Tubbs. Και δεν μπορείτε να οδηγήσετε driving mode και να πυροβολείτε fire mode ταυτόχρονα. Έτσι όταν καταδιώχετε το ύποπτο αυτοκίνητο και προσπαθείτε να του κάνετε τον μπαμπρίζ κόσκινο, δηλαδή βρίσκεται σε fire mode, τότε άδικα και προσπαθείτε να αποφύγετε το όχημα που έρχεται από το αντίθετο ρεύμα ή που φρενάρει απότομα γιατί το joystick κατευθύνει τον συνοδικό που πυροβολεί. Προσοχή λοιπόν, ας υποθέσουμε όμως πως καταφέρετε να εξοικειωθείτε με τη ζούγκλα των λεωφόρων του Μαϊάμι και καταφέρετε να φτάσετε σε κάποιο μπάρι ξενοδοχείο που αποφασίζετε να εξερευνήσετε για υπόπτους. Τότε καταλήπτε την ασφάλεια της Ferrari και μπαίνετε στο ύποπτο στέκι με το περίστροφο προτεταμένο. Η ατμόσφαιρα είναι ηλεκτρισμένη καθώς ψάχνετε τα διάφορα δωμάτια.
Στην εξερεύνησή σας μπορείτε να συναντήσετε κάποιο σακουλάκι το οποίο ίσως περιέχει αποδεικτικά στοιχεία και το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να το μαζέψετε. Επειδή όμως τα υπόλοιπα στέκια υπάρχουν και ύποπτα παιδιά, πολύ πιθανόν να συναντήσετε κάποιον. Τι θέλετε τώρα, να τον ανακρίνετε, να τον συλλάβετε ή να τον πυροβολήσετε? Μπορείτε να τα κάνετε όλα αυτά, αλλά να ξέρετε ότι οι νεκροί δεν μιλούν, όπως έλεγε και ο Λούκι Λουκ. Άλλο ένα πράγμα που πρέπει να προσέξετε είναι να μην τρακάρετε την ώρα που μεταφέρετε τον ύποπτο στο τμήμα, γιατί τότε θα πάτε εσείς στο νοσοκομείο και αυτός για σέρφινγκ στην παραλία. Το παιχνίδι μοιάζει σε πολλά σημεία με το Frankie Ghost του Hollywood, μόνο όμως σε μερικά. Ακόμη πρέπει να ξεχωρίσουμε την εξαίσια μόνο στο Commodore απόδοση του μουσικού θέματος. Cauldron 2 για Amstrad και Spectrum. Cauldron 2 The Pumpkin Strikes Back. Αυτός είναι ο πλήρως τίτλος του παιχνιδιού. Όπως καταλάβατε είναι η συνέχεια του Cauldron. Και όσοι είχαν περάσει ατελείωτες ώρες με το joystick προσπαθώντας να βοηθήσουν τη μάγισσα με τη σκούπα να λύσει τα μάγια του κακού μάγου, μπορούν να τρίβουν τα χέρια τους, η συνέχεια προμηνείται συναρπαστική. Το Cauldron 2 λοιπόν, όταν φορτώνει, έχει στην οθόνη του την εικόνα της μάγισσας που γελάει σατανικά. Αφού φορτωθεί το παιχνίδι και πατήσετε το κατάλληλο κτήτρο, αρχίζει η δράση. Μόνο μην ψάχνετε στην οθόνη για τη μάγισσα. Βλέπετε μια κολοκύθα που αναβιδάει. Αυτήν ελέγχουμε. Ναι, στο Cauldron 2 οι κακοί έγιναν καλοί και οι καλοί κακοί. Σκοπός σας είναι να μηδενίσετε τη δύναμη της μάγισσας και να λύσετε τα μάγια. Αυτό το πετυχαίνετε μαζεύοντας τα διάφορα αντικείμενα που αναβοσβήνουν και που βρίσκονται διασχολισμένα στα διάφορα δωμάτια του κάστρου. Τα έξι αυτά αντικείμενα είναι το τσεκούρι, το ψαλίδι, η ασπίδα, το ποτήρι, το στέμα και το βιβλίο με τα ξόρκια. Η κολοκύθα λοιπόν αναπηδάει και περιμένει από εσάς να την οδηγήσετε στα περίπου 100 δωμάτια του κάστρου. Τα διάφορα μαχαιράκια, πλασματάκια και άλλα τεινά που ορούνται στο χώρο πρέπει να αποφεύγονται καλού κακού, γιατί σας μειώνουν τη μαγική σας δύναμη, η οποία μόλις φτάσει στο 0 χάνουμε μια ζωή από τις 7 που έχουμε στην αρχή του παιχνιδιού. Θα μας πάρει αρκετό χρόνο να συνηθίσουμε να κοντρολάρουμε την κολοκύθα. Το ύφος του πηδήματος κανονίζεται με το fire του joystick, το ύψος του πηδήματος. Το animation που χρησιμοποιείται για την κολοκύθα είναι πολύ απλό, αλλά πολύ αποτελεσματικό. Ξαναγυρίζοντας όμως το θέμα του control, σας λέμε ότι καλύτερα να χάσετε μερικές ώρες εξασκούμενοι στο μπάσκετ, συγγνώμη, στο control της κολοκύθας, παρά να εκνευριστείτε παίζοντας απροπόνητοι και χάνοντας σε ένα καλό σημείο. Η ατμόσφαιρα του παιχνιδιού είναι πολύ όμορφη, καλό animation, super graphic και πολύ καλός ήχος. The Challenge Game για Spectrum, Amstrad και Commodore. Τώρα που τελείωσε το καλοκαίρι, ετοιμαστείτε για μια αποστολή στην φουρτουνιασμένη θάλασσα. Σκοπός σας να διασχίσετε τον αγριεμένο Ατλαντικό ωκεανό, προσπαθώντας να σπάσετε το ρεκόρ των 3 ημερών και 10 ωρών. Το μέσο που χρησιμοποιείτε για αυτό το επικίνδυνο ταξίδι είναι το ταχύπλο σκάφος της Virgin Atlantic Challenger. Το όνομά σας Richard. Μπαίνετε λοιπόν στο σκάφος και αρχίζετε το ταξίδι. Το κακό είναι πως πρέπει να τα κάνετε όλα μόνος σας, πρέπει δηλαδή να οδηγήσετε το σκάφος, να διαβάσετε τα μηνύματα που έρχονται διαμέσου του Telex, να κοιτάξετε πως δουλεύουν οι μηχανές και να κανονίσετε την ταχύτητα, να ελέγξετε τα ραντάρ, να κοιτάξετε το κομπιούτερ του πλοίου και στο τέλος να απολαύσετε ένα γεύμα στο μέσο του Ατλαντικού. Το σκάφος σας χωρίζεται σε 3 δωμάτια, το πρώτο περιλαμβάνει το χάρτη, την τραπεζαρία και τις μηχανές, το δεύτερο το ραντάρ και τον υπολογιστή και το τρίτο που είναι το κατάστρωμα είναι το δωμάτιο προλογίσης. Εσείς μέσα στο παιχνίδι παίρνετε τη μορφή του κλασικού ναυτικού, πουλόβερ ζιβάγκο, τζιν, παντελόνι και μουσι. Τρέχετε λοιπόν από εδώ και από εκεί μέσα στο καράβι προσπαθώντας να τα προλάβετε όλα. Για να το πετύχετε αυτό πρέπει στην κυριολεξία να γίνετε 1000 κομμάτια. Για να μην περιλάβουμε το πολύ να γίνεται 3. Για όλη αυτή την ταλαιπωρία το παιχνίδι σας αποζημιώνει με τα θαυμάσια γραφικά του. Στον τομέα του ήχου το παιχνίδι υστερεί κάπως, πλην όμως αυτό ισοφαρίζεται από τα θαυμάσια γραφικά. Το συμπέρασμα πάντως είναι πως πρόκειται για ένα πολύ αξιόλογο παιχνίδι, το οποίο αξίζει να αγοράσετε. Knight Rider για τον Commodore 64, για τον Commodore, Spectrum και Amstrad. Ο δρόμος γλιστράει λίγο και το πολύ βόλο
δεν πετυχαίνει το ελικόπτερο. Μειώνει ταχύτητα και στρίβει απότομα αριστερά. Μόλις απέφυγε ένα βλήμα και ακούς τον ανατριχιαστικό τρίξιμο που κάνει καθώς κάει δίπλα σου. Κοιτάς το χρονόμετρο και βλέπεις ότι ο χρόνος σου έχει μειωθεί αισθητά. Η απόσταση όμως από τον προορισμό σου είναι αρκετά μεγάλη. Να πάρει. Αυξήνεις ταχύτητα καθώς κατεβαίνεις την κατηφόρα. Όταν ξαφνικά βλέπεις μια επικίνδυνη αριστερή στροφή, φρενάρεις και γυρίζεις όλο το τιμόνι αριστερά. Δεν αρκεί όμως, γιατί τα λάστιχα γλιστράνε στο οδόστρωμα και βγαίνεις στα χωράφια. Εν τω μεταξύ τα ελικόπτερα συνεχίζουν να έρχονται κατά κύματα. Μια βόμβα σε πετυχαίνει. Κοιτάς ανήσυχο στο δίχτυ αντοχής της ασπίδας σου καθώς βάζεις όπισθεν. Βγαίνεις ξανά στο δρόμο και αρχίζεις να τρέχεις όσο πιο γρήγορα μπορείς. Πρέπει να προλάβεις, πρέπει. Το μάτι σου βλέπει πάνω αριστερά ένα ελικόπτερο που σε έχει πλησιάσει επικίνδυνα. Τραβάς χειρόφρενο και η βολή σου το πετυχαίνει. Ο Κιτ κάνει θράψη με τα λέιζερς. Μπράβο Κιτ, μουρμουρίζεις. Σε ευχαριστώ Μάικλ, ακούγεται η φιλική μεταλλική φωνή. Κοιτάς το δείκτη της απόστασης και βλέπεις ότι πλησιάζεις τον προορισμό σου. Το βουνό στον ορίζοντα αλλάζει θέση, καθώς παίρνεις δεξιά στροφή και ακούς τα λάστιχα να τρίζουν πάνω στα χαλίκια. Το αρχηγείο των τρομοκρατών φαίνεται στον ορίζοντα. Ρενάρεις και πηδάς έξω από το μαύρο αυτοκίνητο. Μπαίνεις μέσα στο ίδιο δωμάτιο. Με σένα βρίσκονται άλλοι τέσσερις. Προσοχή λοιπόν να μην σε δουν. Αρχίζεις να ψάχνεις πυρετοδός στα συρτάρια, τα γραφεία και τα ντουλάπια του δωματίου. Ευτυχώς βρήκες τα ντοκουμέντα που ήθελες συγκεντρωμένα. Ξαφνικά ακούς μια φωνή και καταλαβαίνεις όσες σε ανακάλυψαν. Αρχίζεις να τρέχεις και μόλις προλαβαίνεις να μπεις στον Κιτ και να ξεφύγεις. Όπως καταλάβατε, αυτή ήταν μια περιγραφή από ένα επεισόδιο του Night Rider, υπότιτλος ασφάλτου δηλαδή. Με τη διαφορά πως δεν τη δραματίζετε στην οθόνη της TV σας, αλλά στο monitor του κομπιούτερ σας. Ο Mike Knight καλείται άλλη μια φορά σε μια σειρά αποστολών, στις οποίες θα σώσει προέδρους, αντιπροέδρους και πρέσβεις από τους τρομοκράτες. Ακούραστος βοηθός του σε όλες τις περιπτώσεις το σούπερ αυτοκίνητο, ο Kit, το οποίο το οδήγημα στο παιχνίδι είναι αρκετά ρεαλιστικό, δηλαδή δύσκολο. Φυσικά, αν δεν είστε καλός οδηγός, μπορείτε να αναθέσετε την οδήγηση στον Kit, ο οποίος σας βεβαιώνουμε είναι ικανότητος οδηγός. Kit είναι αυτός. Η τρισδιάστατη απεικόνιση του δρόμου είναι αρκετά καλή, το ατού όμως του προγράμματος είναι ο πολύ καλός ήχος του. Το γεγονός πάντως είναι ότι κάποιοι ίσως να το βρουν βαρετό. Whirly Nerd. Για τον Atari 130XE 600 800XL της US Gold. Περιμένοντας να φορτωθεί το πρόγραμμα, εμφανίζονται στην οθόνη οι τίτλοι από τα παιχνίδια που έχει κατασκευάσει μέχρι τώρα η US Gold για τους υπολογιστές Atari. Στην πρώτη πίστα εμφανίζεται ένα ανθρωπάκι γύρω από το οποίο πλέκεται το σενάριο του παιχνιδιού, που φορά ένα καπελάκι με έλικες. Εμείς πάντως όταν το πρωτοείδαμε θυμηθήκαμε το γνωστό σε όλους μας αστυνόμο Σαΐνι, το οποίο χρησιμεύει για την μετακίνησή του μέσα στις πίστες. Σε κάθε μια πίστα υπάρχει μια σειρά από αντικείμενα που πρέπει να μαζέψει για να προχωρήσει στην επόμενη. Στην πρώτη πίστα υπάρχει ένα κυροπήγιο, ένα μπαλόνι και ένα τσαμπί σταφύλι. Περνώντας στη δεύτερη πίστα συναντάμε μια τηλεόραση, μια λάμπα, ένα μαξάκι. Εδώ όμως τα πράγματα είναι κάπως πιο δύσκολα. Θα πρέπει να ξεφύγετε από μερικούς βράχους που μετακινούνται πάνω κάτω. Από την τρίτη πίστα και έπειτα εμφανίζονται και μερικά φιδάκια που μετακινούνται οριζόντια και στην οθόνη. Θα πρέπει λοιπόν να δείξετε ιδιαίτερη ακρίβεια και γρηγοράδα σκηνής σας. Δουλεύοντας το πρόγραμμα διαπιστώσαμε πως για να γυρίσετε γρήγορα τα αριστερά στα δεξιά και αντίστροφα θα πρέπει να χρησιμοποιείτε και το fire button εκτός από την κίνηση του μοχλού. Κάτι άλλο που θα έπρεπε να σημειώσουμε είναι πως όταν περνάμε μια πίστα εκτός των βαθμών που συγκεντρώνουμε κερδίζουμε και μια ζωή. Όσοι πιστοί λοιπόν των υπολογιστών Atari, πρέψατε. Και εδώ έχει ένα χάρτη του Caldron 2. Εξερευνητής ο Ανδρέας Παπαργύρης, σχεδίαση Δέσποινα Σάκη. Top 10 των παιχνιδιών για το Spectrum, νούμερο 1 Commando, Match Day, Saboteur, Green Beret, The Way of Exploding Fist, The Way of the Tiger, Rambo 2, Bomb Jack, Ghosts and Goblins,
και Sky Fox. Στον Amstrad, Who Dares Wins 2, The Way of the Exploding Fist, The Way of the Tiger, Friday και 13, Saboteur, Rambo 2, Elite, Highway Cutter, Sky Fox και Pyjama Rama. Και στον Commodore, Rambo 2, Saboteur, Commando, International Karate, Goonies, The Way of the Exploding Fist, Raid Over Moscow, Sky Fox, Rockin' Whistle και Beach Head 2. Και βλέπουμε εδώ και φωτογραφίες από τα παιχνίδια. Στις επεμβάσεις για το Spectrum, το Ghosts and Goblins, πρόγραμμα επιβίωσης. Εδώ βλέπουμε τα Amstrad, την Amstrad Ελλάς. Σπάστε το Last, V8 και το Gyroscope για τον Amstrad. Αντιγράψε στον Oric Atmos, επεμβάσεις. Πρόγραμμα monitor για τον Amstrad του Γιάννη Κοντούλη. Ένα πρόγραμμα monitor με το οποίο θα μπορέσετε να εξετάσετε με λεπτομέρεια τη μνήμη του Amstrad 464, 664, 6128. Είναι κάτι απαραίτητο για οποιοδήποτε ασχολείται, έστω και στοιχειοδός, με τον κώδικα μηχανής. Με αυτό το πρόγραμμα έχετε δυνατότητα να εξετερνίσετε όχι μόνο τη RAM αλλά και τη ROM του υπολογιστή σας. Θα μπορέσετε να δείτε πως αποθηκεύεται το πρόγραμμα στη RAM, καθώς και να εξετάσετε το χώρο εργασίας του υπολογιστή όπου βρίσκονται αρκετές κρίσιμες πληροφορίες. Μάλιστα, αυτό είναι το θέμα και βλέπουμε εδώ τα σχετικά προγράμματα. Τεστ περιφερειακών, ένα SEPROM programmer για το σπίτι σας του Αντώνη Λεκόπουλου. Πριν από λίγο καιρό το Computer για σένα, το γνωστό κατάστημα της Καλυθέας, παρουσίασε μια πολύ έξυπνη και χρήσιμη κατασκευή. Η κατασκευή αυτή, η Interface 6, το όνομά της ήταν ένα SEPROM programmer με πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως η χαμηλή τιμή του, η ευελιξία του και η ικανότητά του να συνδεθεί και να δουλέψει με ένα από τους πιο διαδεδομένους και φθηνούς home computers, το ZX Spectrum. Σαν μην έφτιαναν όλα αυτά, το θαυματουργό αυτό περιφερειακό μπορεί να προγραμματίσει κάθε τύπο μνήμης EEPROM που κυκλοφορεί στην αγορά. Εμείς δοκιμάσαμε το Interface 6 και σας εκθέτουμε τα συμπεράσματά μας. Εδώ βλέπουμε το Interface και το Λεκόπουλο εν δράση με το Spectrum. Παρακάτω, γνωριμία με το CPM, οι πρώτες εντολές του Λεκόπουλου. Βλέπουμε ότι ο Λεκόπουλος έχει πολλά άρθρα στο Pixel, έχει αναλάβει πολλή δουλειά. Οι πρώτες εντολές για το CPM, βλέπουμε εδώ τα σχέδια. Γλώσσα μηχανής Z80, Stack και υπορουτίνες. Κύριο Τσιριμόκο, μια βασική έννοια στον προγραμματισμό σε γλώσσα μηχανής είναι αυτή του σωρού ή stack, λειτουργώντας σαν μέσο προσωρινής αποθήκευσης με μεγάλη ταχύτητα επικοινωνίας. Προσφέρει στον προγραμματιστή δυνατότητες που του λύνουν τα χέρια σε πολλά θέματα. Και εδώ εξηγεί τι είναι το stack, υπορουτίνες και stack, interputs και Z80. Αναλύει τη γλώσσα μηχανής Z80. Ανοιχτή γραμμή με την μέσα, έτσι πάζω κεφαλιές του μήνα εδώ πέρα. Τα προβλήματα. Ψηφίστε για το 1986. Το Pixel, τα πρώτα και όλα στέφη του, ξεκίνησε έχοντας σαν πηξίδα τη γνώμη του αναγνωστικού του κοινού. Ακολουθώντας ακόμα αυτή την νοοτροπία και τα πλαίσια της προσπάθειάς μας στην διακάλυψη της επικαιρότητας, σας ζητάμε να αναδείξετε τα άριστα αλλά και τα πέσια για τον χρόνο που φεύγει. Και εδώ έχει κάποιες ερωτήσεις και να απαντήσει ο αναγνώστης. Κύκλος computers, πολύ χρήμα δικέ μου. Βλέπουμε εδώ πέρα το σκίτσο.
του Χρήστο Δόγκα και της κυρίας Σάκη. Σχετικά με την πειρατεία, από ό,τι βλέπουμε, βλέπουμε εδώ το οδηγό, ανοίγει την πόρτα, περάστε λέει, και βγαίνει ο κύριος εδώ πειρατής. Στη σπιταρώνα εδώ πέρα. Μάλιστα, στα 10 παιχνίδια δίνουμε το ένα δώρο. Αρχίζω να δω τα τηλέφωνα, σας διαβάζω αυτά που μου είπατε, Sorcery, Tasword και Odds Job. Μάλιστα κύριε, 200 δραχμές στο πρόγραμμα, καλημέρα κορίτσια, πώς πάνε οι παραγγελίες. Πολύ πράγμα κύριε, κοντεύουμε να τρελαθούμε. Και μπαίνει στο εργαστήριο εδώ ο κύριος, φοράει τη στολή του εδώ την ιατρική και ζητάει από τη βοηθό αυθεντικό πρόγραμμα σε κασέτα δεσποινής. Του περνάει στο μηχάνημα, αρχίζει εδώ τα δικά του, η δρόνη. Ουφ, έσπασε λέει, έσπασε το πρόγραμμα ο hacker. Ετοιμάστε τώρα την παραγγελία και μοιράστε στους πελάτες. Ανάβηκε ένα πούρο, μάλιστα κύριε. Και για να μην ξεχνάτε ποτέ, πουλάμε μόνο μετρητής. Software κλέψει house του Γούκου ο γιος. Ρε τι γίνεται. Διάλειμμα λίγο beats. Ένα κείμενο εδώ πέρα για να χαλαρώσετε μετά στο τέλος του τεύχους. Και διαφημίσει εδώ πέρα το InfoPlan Computer Store. Και τελείωσε το Pixel τεύχος 26 του Οκτωβρίου του 1986, κλείνοντας 3 χρόνια Pixel. Σας χαιρετώ και τα λέμε στο επόμενο. Γεια σας.